πλησιάσει. Πρέπει να καταφέρει να μπει μέσα το ρεσβεστικό, αλλά να έρθει να σβήσει τουλάχιστον τις φωτιές. Δεν πειράζει, έστω αυτό το λίγο τα έβρεξε. Γύρω στον κήπο σας υπάρχει φλόγα αυτή τη στιγμή? Υπάρχουν τα αυτοκίνητα που καίγονται. Που καίγονται ακόμα και βάμε να εγκρακούνται ντεπόζιτα. Νερό έχετε στο σπίτι? Όχι, ούτε νερό, ούτε ρεύμα. Δυστυχώς. Έχετε καλέσει την πυροσβεστική, έχετε πάρει κάποιον τηλέφωνο? Ναι, έχουμε καλέσει, αλλά δεν έχει έρθει κανείς. Τι σας είπαν, δεν υπάρχει πρόσβαση, δεν μπορούν να έρθουν? Όχι, δεν υπάρχει πρόσβαση, αλλά δεν έχει έρθει κανένας. Έχετε δίπλα σας τη σύζυγό σας, με ποιον είστε αυτή την ώρα? Όχι, με τη μητέρα μου είμαι. Η σύζυγός μου είναι με το παιδί μου, ήταν στην παραλία. Έτυχε δηλαδή να είναι έξω. Η μητέρα σας μπορεί? Δύσκολα. Δύσκολα. Κύριε Πλαβουτζή, τι μπορούμε να κάνουμε? Είστε τώρα δύο άνθρωποι σε ένα σπίτι, φλόγα γύρω σας. Λέτε ότι δεν υπάρχει. Πείτε μας και πάλι τη διεύθυνση, το σημείο που είστε, για τις αρχές που σας ακούνε. Νικηταρά 26. Ξανά. Νικηταρά 26. Νικηταρά 26. Στο Μάτι. Κυρίες και κύριοι, και όποιος ακούει αυτή την ώρα από τις αρχές και μπορεί να προσεγγίσει αυτό το σπίτι στο Μάτι, Νικηταρά 26, δύο άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι, ο κύριος Πλαφουτζής με τη μητέρα του, η οποία είναι σχεδόν κατάκητη από ό,τι μας λέει, δεν μπορεί να μετακινηθεί. Ας γίνει μια προσπάθεια να φτάσει κάποιος εκεί. Λοιπόν, και εμείς από τον Α θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να ενημερώσουμε τις αρχές και τους αρμόδιους. Λοιπόν, κύριε Πλαφουτζή, ψυχραιμία. Προσπαθήστε να κρατηθείτε μακριά από τη φλόγα, μακριά από τους καπνούς. Νερό, λέτε, δεν έχετε. Να βάλετε στη μητέρα σας ένα βρεγμένο πανί, κάτι. Είναι αρκετά επικίνδυνο αυτό. Αυτό το κάναμε, ναι.